Το ανάδειξε το σήμερα φιλοξενεί την κυρία Κελέση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συνιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Ateneum Grand Hotel στη Λεωφόρο Συγκρού 142 στην Καλλιθέα, μαζί με τον κύριο Ανδρικόπουλο, φυσικά έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια για το πολύ ωραίο αυτό ξενοδοχείο, το οποίο φιλοξενεί σήμερα και τα γυρίσματά μας, στη Σουίτα Αθηνά, έτσι δεν είναι, ναι, στον 7ο. Σουίτα Αθηνά. Να μας πείτε πότε χτίστηκε, να πούμε έτσι ότι είναι ένα location πολύ θελκτικό και κοντά στο κέντρο της Αθήνας και να μας πείτε και λεπτομέρειες για τα δωμάτια, για τις παροχές, για τις υπηρεσίες. Το Athenium Grand λοιπόν ξεκίνησε τη λειτουργία του από 8 Ιουνίου του 2017. Είναι περίπου 4 μήνες που λειτουργεί, με 90 δωμάτια, 4 αστέρων και 2 μεγάλες σουίτες. Μοντέρνο design. Όλα μας τα δωμάτια. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στα στρώματα, σε ωραία κρεβάτια, μάρμαρο, ωραία έπιπλα. Μοντέρνα ο design. Μοντέρνο, ναι. Μοντέρνο design, όπως επίσης και το λόμπι, που είναι πολύ minimal και μοντέρνο. Να πούμε λοιπόν τα δωμάτια ότι είναι αρκετά μεγάλα, τουλάχιστον οι σουίτες, ναι, έχουν πολύ μεγάλο ευαδόν και τα απλά μας δωμάτια. Δεν είναι στα παλαιά μέτρα. Είναι πιο μεγάλα, πάνω από 25 τετραγωνικά το πιο απλό. Ανεβαίνουν σε 35 τετραγωνικά και αναλόγως με την κατηγορία τους. Έχουν πολλά που έχουν βεράντα, αρκετά με θέα ακρόπολη και πολλά που βλέπουν στη Λεωφόρο Συγκρού. Μας είπατε ότι έχουν ανταπόκριση με κάποια ειδικά transfers για τους τουρίστες. Ναι, τους προσφέρουμε καθημερινά από τις 10 το πρωί δωρεάν transfer στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και κάποια το καλοκαίρι τους πηγαίναμε και κάτω στο Φλίσβο, στη Μαρίνα, για 3-4 φορές την ημέρα. Και τους επιστρέφουμε ξανά με βανάκια δικά μας. Επίσης έχουμε μια ειδική εκπτωτική τιμή για το αεροδρόμιο. Δηλαδή συμβολική, που τους πηγαίνω φέρνουμε και στο αεροδρόμιο. Και μια και μιλάμε για τον τουρισμό και για τις εθνικότητες που έρχονται και μένουν, να πούμε ποιοι σας προτιμούν. Πάρα πολύ, παρόλο που είναι πολύ καινούργιο το ξενοδοχείο. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τους Έλληνες, που είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, μόλις άνοιξε το Athenium Grand. Αμερικανούς, Κινέζους, Ασιάτες. Όλες τις εθνικότητες και αρκετούς Ευρωπαίους. Και Κύπριους μας είπατε. Και Κύπριους. Τώρα έχει αρχίσει να ενισχύεται από το Σεπτέμβριο και μετά και η Κυπριακή αγορά. Οπότε ενισχύεται ανάλογα από ό,τι μου είπατε και το φαγητό και το πρωινό, ναι, που τους προσφέρετε. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ανεβάζουμε κάποια είδη που αρέσουν περισσότερο ανάλογα την εθνικότητα και ενισχύουμε το πρωινό μας. Και έτσι αισθάνονται ακόμα πιο ζεστά. Αισθάνονται πιο ζεστά, έτσι. Πιο φιλόξενα, ναι, με πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό. Να τονίσουμε ότι η χώρα είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, καθαρή, υπάρχουν κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. Βεβαίως, πολύ έμπειρο προσωπικό, το housekeeping. Καθημερινά και στις παραμονές δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα. Να πούμε λίγο και για το συνεδριακό και για το φαγητό μετά. Το συνεδριακό μπορεί να φιλοξενήσει 140 άτομα. Μια πολύ ωραία αίθουσα, μοντέρνα επίσης και εκείνη. Και πιο μικρά meeting. Ναι, μπορεί να γίνονται meeting point. Μικρά επαγγελματικά, ναι, χωρίζεται ας πούμε η αίθουσα. Και επίσης, όσον αφορά το κομμάτι το business, να πούμε ότι έρχονται πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Ναι, πάρα πολλοί με πελάτες τους, με για πελάτες να απολαύσουν τα πολύ ωραία φαγητά, ναι, και να κάνουν τα φαγητά τους, φυσικά. Βέβαια, ναι, πολλά business έχουμε. Lunch και dinners. Να πούμε λίγο τώρα για το φαγητό, το οποίο είναι το βαρύ πυροβολικό και εκείνο, γιατί στηρίζονται σε δικές σας συνταγές προσωπικές. Και δικές μου. Έχουμε πολύ καλούς μαγείρους με αγνά υλικά. Τα μαγειρεύουμε όλα τα φαγητά εδώ και στο πρωινό και όλα μας τα γεύματα. Φρέσκα, δεν παίρνουμε ούτε από catering και σε μεγάλα συνέδρια που έχουμε κτλ. Είναι όλα από εμάς φτιαγμένα της ώρας. Και το μπαρ όμως, το και βράδυ. Και το μπαρ λειτουργεί βεβαίως και για εξωτερικούς πελάτες. Μπορεί να μην μένει κάποιος στο ξενοδοχείο, αλλά μπορεί να έρθει για φαγητό, ποτό, καφέ. Και πάρκινγκ κάτω, για βεβαίως, να παρκάρουν τα μάξια τους. Βεβαίως, αρκετές θέσεις πάρκινγκ, με δύο υπόγεια πάρκινγκ. Και να πούμε και για τα Χριστούγεννα, τα οποία μας έρχονται προσεχώς. Μάλιστα. Τι μας ετοιμάζετε για εκεί? Ετοιμάζουμε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση, την οποία θα την κάνουμε εξωτερική, που θα αφορά έτσι περισσότερο τα παιδάκια, μπορούν να έρθουν οικογένειες με τα παιδιά τους.
και να έχουν έξω, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, να μείνουν κάποιες ώρες. Πακέτο οικονομικό πολύ, σε πολύ καλή τιμή, τριήμερο ή τετραήμερο, που θα περιλαμβάνει και φαγητό και ρεβιγιόν το βράδυ με ελαφριά μουσική. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα το προτιμήσουν ναι. Και οι Αθηναίοι και οι ξένοι. Και οι Αθηναίοι και οι ξένοι, ήδη το έχουμε ανεβάσει στο site μας. Mm-hmm. Το οποίο είναι... Το Αθηναίο. Ateneumgrandhotel.com, έτσι ναι, είναι. Ναι. Να το πούμε για να το δουν και οι τηλεθεατές. Και να το βλέπει και ο κόσμος. Ωραία. Καλές δουλειές, όλα καλά. Πάρα πολύ. Και σε εσάς και στον κύριο Αντρικόπουλο φυσικά. Και όλα καλά για το ξενοδοχείο και για σας πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.